Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε αυτό το θέμα που μας καίει όλους, πραγματικά μας καίει όλους. Είναι ο κύριος Στέφανος Παλατζάς κοντά μας, πολιτικός μηχανικός. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Να δούμε λοιπόν με τη βοήθειά σας και τις γνώσεις σας πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια θέρμανση στην ουσία μέσα στο σπίτι, να το κάνουμε το σπίτι μας πιο ζεστό. Όσο μπορούμε, να μην έχουμε μεγάλες απώλειες, γιατί νομίζουμε, ακόμα και σε καινούρια σπίτια υπάρχει το πρόβλημα αυτό, κύριε Παλατζά. Νομίζουμε ότι έχουμε λύσει, ότι έχουμε βάλει τα καλύτερα υλικά, τα πιο ακριβά υλικά, και ωστόσο πάντα παραμονεύει κάτι. Κάτι σωστά. Δεν έχουμε κάνει σωστό, και από εκεί μπορεί να έχουμε τεράστιες απώλειες ενέργειας. Μας έχετε φέρει και πολύ ενδιαφέρουσες κάρτες, τις οποίες θα παρακολουθήσουμε στην διάρκεια της συζήτησης. Πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και να δούμε πώς μπορούμε να αποκλείσουμε, ποια είναι τα πιο συχνά σημεία απώλειας θερμότητος και πώς μπορούμε να το σώσουμε αυτό. Επομένως, θα μιλήσουμε για μια λογική όπου προσπαθούμε να φτιάξουμε το σπίτι μας έτσι, το κτίριό μας έτσι, ώστε να λειτουργεί σαν ένα θερμός. Ως γνωστόν, σε ένα θερμός μπορούμε να βάλουμε είτε ζεστό καφέ ή ζεστό τσάι, ή κρύο καφέ ή κρύο τσάι, και με αυτόν τον τρόπο είναι, να το κρατήσουμε χωρίς ενέργεια. Είναι καταπληκτικό να μας βοηθήσετε λίγο και με την καρτούλα που έχετε φέρει εδώ, για παράδειγμα. Είναι εντυπωσιακό. Εγώ το πρωί που το έβλεπα, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Πόση θερμότητα χάνουμε, πόση ενέργεια χάνεται από ένα σπίτι που θεωρούμε ότι είναι καινούριο, έτοιμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό εδώ στην τυχοποίηση. Χάνει περίπου το 35% της ενέργειας του σπιτιού που καταναλώνουμε. Προς το έδαφος χάνουμε ένα 15%, από τη στέγη μας χάνουμε ένα 25% και από τα κουφώματα που πολλοί θεωρούν ότι χάνουμε πολύ. Και γι' αυτό μόλις αρκετοί κάνουν μεγάλες δαπάνες για αντικατάσταση κουφωμάτων, δεν χάνουμε τόσο πολύ. Και εγώ θα πίστευα ότι είναι τα κουφώματα, να σου πω την αλήθεια. Όχι, δεν είναι. Και δεν είναι. Είναι ακόμα και ο τείχος. Διότι η επιφάνειά τους δεν είναι τόσο μεγάλη όσο είναι το υπόλοιπο κέλυφο. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος ελέγχου διαρροής θερμότητας από το σπίτι? Μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό? Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες πια. Υπάρχει, για παράδειγμα, η τεχνολογία της θερμογραφίας. Δηλαδή, μπορούμε να υπάρχουν θερμοκάμερες. Μηχανικοί είναι εκπαιδευμένοι, αρκετοί μηχανικοί πια στην Ελλάδα, αυτοί που είναι ενεργειακοί επιθεωρητές είναι οι περισσότεροι, μπορούν να ελέγξουν ένα κτίριο και από μέσα και απ' έξω το πώς ακριβώς εδώ βλέπουμε, είναι μια θερμοκάμερα. Έτσι, είναι μια θερμοκάμερα. Βλέπουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό. Ο χρωματισμός μας δείχνει τις διαφορές θερμοκρασίας. Εδώ λοιπόν είναι αυτό χαρακτηριστικό εδώ, έτσι, στα χρώματα. Βλέπουμε ότι όπου είναι κόκκινο, πορτοκαλί είναι το πιο ζεστό σημείο. Ακριβώς. Και όταν αλλάζει σε πιο γαλάζια χρώματα, είναι το κρύο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βρούμε όλες τις απώλειες που βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά, οι γωνίες, πώς χάνεται εδώ, πώς έχουμε απώλεια θερμότητας στο συγκεκριμένο σημείο. Έτσι ακριβώς γίνεται. Ναι. Μπορούμε να δούμε τα πάντα και βλέπουμε πράγματα και απ' έξω και από μέσα στο κτίριο. Εκεί θα εντοπίσουμε πάρα πολύ ότι έχουμε πάρα πολλές χαραμάδες που δεν φαίνονται με το γυμνό μάτι, αλλά υπάρχουν. Δηλαδή, στην τοποθέτηση ενός κουφώματος υπάρχουν χαραμάδες από τις οποίες έχουμε απώλεια ενέργειας. Στην σύνδεση ενός τείχου με το ταβάνι έχουμε πάλι χαραμάδες. Ακόμα και οι μπρίζες μας, δηλαδή όλα τα καλώδια που περνάνε πίσω από την μπρίζα που βλέπουμε εμείς, έχουμε απώλειες ενέργειας. Και όλα αυτά μπορούμε να τα κλείσουμε. Και μπορούμε να τα κλείσουμε με πάρα πολύ μικρό τρόπο. Κύριε μηχανικέ μου, πάμε να τα κλείσουμε. Να εντοπίζουμε μία. Σας έχω φέρει κάποια απλά υλικά εδώ. Ένα-ένα το πρόβλημα. Παράδειγμα, αυτές είναι κάποιες ταινίες. Ναι. Κυκλοφορούν στο εμπόριο, μεμβράνες και ταινίες, οι οποίες μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε χαραμάδα. Είναι αυτοκόλλητες. Ναι. Και σοβατίζονται κιόλα. Η επιφάνειά του αυτή δηλαδή μπορεί να σοβατιστεί μετά. Αντίστοιχα, αυτή είναι άλλη για κούφωμα, είναι διπλή. Αυτή που μπορούμε να την τοποθετήσουμε. Αυτή μπορούμε να την τοποθετήσουμε, παράδειγμα, όπου έχουμε τρύπα στην τοχοποιία μας και βγαίνει είτε ένα καλώδιο ή μια παροχή υδραυλική, παράδειγμα, μιας βρύσης. Όλα αυτά μπορούν να κλείσουν. Αυτή και είναι μια αντίστοιχη βάφεται. Για τα κουφώματα. Βάφεται αυτό από πάνω. Βεβαίως, σοβατίζεται και βάφεται κανονικά. Σοβατίζεται και βάφεται. Ξαφανίζεται. Αυτή είναι μια αντίστοιχη διπλή όψη, μπαίνει στην τοποθέτηση ενός κουφώματος. Κλείνει όλες τις. Τις χαραμάδες, όλα τα κενά. Σε τέτοιες περιπτώσεις. Μου έλεγε ο συνάδελφος που είχατε μιλήσει. Αντίστοιχα, συγγνώμη, αυτή είναι μια μεμβράνη για στέγη. Ας πούμε, για παράδειγμα, για ξύλινη στέγη. Μπαίνει δηλαδή κάτω από την στεγίδες της στέγης και με αυτόν τον τρόπο και εκεί κάνουμε, ας πούμε, την αναπνοή του σπιτιού μικρότερη από αυτή που. Λοιπόν, είναι. Σημεία επίσης μπορούμε να χάνουμε τη θερμότητά μας και μας φαίνεται απίθανο, αλλά λίγο-λίγο-λίγο μαζεύεται ένα μεγάλο ποσοστό. Είναι, για παράδειγμα, ο απορροφητήρας της κουζίνας μας. Ακριβώς. Είναι ανοιχτό. Καταλαβαίνετε ότι η σωλήνα η οποία βγαίνει από τον απορροφητήρα από το εξωτερικό περιβάλλον, όταν δεν λειτουργεί ο απορροφητήρας, έρχεται ανάποδη ροή. Δηλαδή, υπάρχει από το ζεστό που είμαστε μέσα, προσπαθεί να βγει προς το κρύο που είναι έξω. Πάντα η μεταφορά ενέργειας γίνεται από το ζεστό στο κρύο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο τζάκι μας. Αν δεν έχουμε ένα σωστό ντάμπερ στο τζάκι προς την καμινάδα, όταν το τζάκι δεν λειτουργεί, βγάζει ζέστη μέσα από το σπίτι προς τα έξω.
Που σημαίνει ότι όταν δεν λειτουργούμε το τζάκι πρέπει να είναι κατεβασμένο πάντα. Ακριβώς. Έτσι. Και να, είναι, να βρούμε και ένα σωστό, να μην είναι απλό σιδεράκι μια λαμαρινίτσα, ναι. Να είναι κάτι με λαστιχάκι ώστε να κλείνει. Να σφραγίζει. Να σφραγίζει. Να σφραγίζει. Mm-hmm. Βέβαια τα καινούργια, τα ενεργειακά τζάκια σφραγίζουν και σαν καμπίνα μόνα τους. Δηλαδή είναι κλειστό από μπροστά. Οπότε δεν τίθεται θέμα. Αλλά οι περισσότεροι έχουμε ανοιχτά ακόμα τζάκια. Παράθυρα. Πολύ βασικό. Ναι. Τα παράθυρα είναι μια μεγάλη ιστορία. Τα κουφώματα είναι μια μεγάλη ιστορία. Και θεωρώ ότι πάρα πολλοί κάνουν λάθη. Ίσως και διότι υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή, όπως το εξοικονομώ κατοίκων, που δίνει μια επιδότηση σε χαμηλά εισοδήματα να αντικαταστήσουν και να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου τους. Κάνουμε λάθη. Και κάνουμε λάθη διότι δεν βλέπουμε συνολικά το πρόβλημα του κτηρίου. Έτσι. Υπάρχει μια παράδοση στην Ελλάδα, η οποία τυχαίνει να ήταν και ελληνική πατέντα, να κάνουμε εκείνα τα περίφημα σειρώμενα κουφώματα τα οποία μπαίνουν μέσα στον τοίχο. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, ο τοίχος αυτός, ο οποίος όταν το κούβωμα είναι κλειστό, είναι ένας τοίχος διπλό τούβλο χωρίς μόνωση. Κενός. Έχει τεράστιες απώλειες. Καλό θα είναι όταν κάνουμε αν αποφασίσουμε να κάνουμε αντικατάσταση κουφωμάτων, να μην τα ξανακάνουμε χωνευτά. Να τα κάνουμε κανονικά ανοιγόμενα ή έστω επάλληλα, αν δεν μας παίρνει ο χώρος να ανοίγουν. Και εκείνο το διπλό τοίχο, έχουμε σήμερα τεχνολογίες, χωρίς να τον κρεμίσουμε, να γεμίσουμε το κενό του, ανοίγοντας μια τρύπα εσωτερικά και εγχύοντας μονωτικό υλικό, να γεμίσουμε το κενό του και να τον βελτιώσουμε ακόμα και 50% σε απόδοση ως προς τις απώλειες που μπορεί να έχει. Επομένως, υπάρχουν λύσεις και οικονομικές σχετικά. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι αυτά που χαλάει ο κόσμος κάθε χρόνο τα τελευταία 2 χρόνια, είτε για να αλλάξει τρόπο θέρμανσης, γιατί πολλοί πήγανε, τους είπαν το πετρέλαιο είναι ακριβό, ακρίβηνε, βάλτε πέλετ ή βάλτε ξύλα ή βάλτε αντλίες θερμότητας που είπατε πριν. Ναι. Αυτή τη δαπάνη που κάνουν για να κάνουν switch fuel, δηλαδή για να αλλάξουν τρόπο θέρμανσης, αν την κάνανε για να μονώσουν το σπίτι τους, θα κάνανε μία επένδυση, μία φορά και τα ωφέλη θα ήταν συνεχή για όλα τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Και δεν θα ήταν μόνο για το χειμώνα, θα ήταν και για το καλοκαίρι. Διότι το ίδιο πρόβλημα δεν το έχουμε μόνο σαν θέρμανση, το έχουμε και στην ψύξη. Το έχουμε, ναι, αλλά ξέρετε. Δηλαδή το τζάκι δεν μας βοηθάει στο καλοκαίρι. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά είναι ο χειμώνας που είναι βαρύς και μας κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Και το καλοκαίρι μπορεί να είναι πάρα πολύ βαρύ. Ναι, το καλοκαίρι το αντιμετωπίζει. Ανοίγει τα παράθυρα, υδρώνεις, ξεϊδρώνεις το παλέτι. Δεν χρειάζεται να το πληρώσεις. Το χειμώνα το πληρώνεις όμως. Θα σας πω κάτι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Και θα σας πω γιατί. Πέρυσι το χειμώνα που ήταν ένας ήπιος χειμώνας σχετικά, δεν ήταν από τους κρύους χειμώνες, το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το φυσικό, έκανε μετρήσεις σε σπίτια στην Αθήνα. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κέντρο και στις δυτικές συνοικίες, εκεί δηλαδή που είναι τα χαμηλά στρώματα, μέτρησαν το τμήμα mm-hmm. το φυσικό, θερμοκρασίες ακόμα και 5 βαθμών Κελσίου μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι κάτοικοι δεν ανάψαν τίποτα. Ναι. Απολύτως. Και το κτίριό τους έχει τεράστιο πρόβλημα. Και πρέπει να λυθεί. Αν αυτό το πράγμα πέρυσι το χειμώνα έγινε μια εβδομάδα, αν γίνει ένα μήνα, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν. Θα έχουν προβλήματα υγείας. Ναι. Μέσα έχουμε σοβαρά θέματα εκεί να λύσουμε. Μα γι' αυτό θέλω. Αυτό θέλω να συζητήσουμε. Έχετε φέρει και διάφορα, βλέπω εδώ. Ναι, αυτά είναι κλασικά μονωτικά υλικά. Αλλά εγώ θέλω να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο που παρακολουθεί και να ξέρει ότι να πάει, δηλαδή τελειώντας την εκπομπή, να τσεκάρει, να ελέγξει τα σημεία που μπορεί να έχει την απώλεια της θέρμανσής του, της θερμοκρασίας mm-hmm. του. Είπαμε ότι ένα σημείο απώλειας μπορεί να είναι ο απορροφητήρας. Mm-hmm. Άρα εκεί πώς το αντιμετωπίζουμε? Υπάρχουν, ξαναλέω, ειδικά τάμπερ, αν απευθυνθούν σε εταιρείες που έχουν mm-hmm. απορροφητήρες, υπάρχουν ειδικές θηρίδες στην ουσία, οι οποίες μπορούν να κλείσουν mm-hmm. Τον απορροφητήρα όταν δεν δουλεύει. Ή μπορεί το πιο απλό απ' όλα στην έξοδό του mm-hmm. στο περιβάλλον, αντί να έχουμε απλά μια σχάρα mm-hmm. για να μην μας μπαίνουν μέσα διάφορα mm-hmm. πράγματα, να έχουμε ειδικές περσίδες. Οι οποίες ανοίγουν κατά τη μία διεύθυνση και όχι κατά την άλλη. Πολύ ωραία. Σε περίπτωση που έχουμε απώλεια μεγάλη στα παράθυρά μας, που εντάξει, βάζουμε, ας πούμε, έστω ότι βάζουμε αυτές οι ταινίες. Ξαναείπα ότι ένα σημαντικό είναι οι ταινίες. Δηλαδή μπορούμε να τα κλείσουμε. Ένα άλλο απλό είναι πράγματα που ξεχνάμε να κάνουμε και ή τα κάνουμε με διαφορετικό τρόπο γιατί έτσι μας αρέσει. Να κάνουμε τον παραδοσιακό, να βάλουμε κουρτίνες. Οι κουρτίνες είναι mm-hmm. μονωτικό εντός εισαγωγικών υλικό. Μπορούμε να το κάνουμε. Ακόμα και αυτό. Και η συμπεριφορά του χρήστη το χειμώνα μέσα σε ένα κτίριο παράγει ενέργεια. Και η αλλαγή συμπεριφοράς μπορεί να βελτιώσει την καταστασή μας, ακόμα και το πότε κάνουμε μπάνιο. Αυτό εξοικονομεί ενέργεια? Βεβαίως. Γιατί όταν κάνουμε μπάνιο, παράγουμε θερμότητα. Ναι. Αυτή η θερμότητα κυκλοφορεί σε όλο το σπίτι. Αν αλλάξουμε την ώρα που το κάνουμε,
θα δείτε ότι θα έχουμε διαφορετική συμπεριφορά μέσα στο σπίτι ως προς την. Αν την ώρα που μαγειρεύει η νοικοκυρά είναι όλη η οικογένεια μέσα και γίνει το μεσημεράκι ή αργά το απογευματάκι που γυρίζει από τη δουλειά το μαγείρεμα, το σπίτι θα αντέξει όλο το απόγευμα, εάν είναι λίγο στοιχειωδώς καλά μονωμένο, μια καλύτερη θερμοκρασία. Αν το βράδυ είμαστε πιο μεγάλη παρέα στο σπίτι, το σπίτι θα έχει καλύτερη θερμοκρασία. Mm-hmm. Αυτά όλα είναι συμπεριφορά χρηστών. Βέβαια, προϋποθέτουν ένα κτίριο το οποίο δεν χάνει από παντού. Δεν χάνει από παντού. Αλλά πρέπει να το κοιτάξουμε. Έχουμε κάνει έναν έλεγχο λοιπόν, έχουμε εντοπίσει τα θέματά μας και προσπαθούμε να τα λύσουμε όπως μπορούμε. Mm-hmm. Φυσικά με το ελάχιστο κόστος. Πρέπει να το λέμε αυτό και να το φωνάζουμε. Εγώ γιατί γι' αυτό ο κόσμος λέω δεν έχει χρήματα αυτή τη στιγμή να μπει σε αυτές τις διαδικασίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και μας βοηθήσατε. Ένα πραγματάκι να πω. Αυτά τα οποία συζητήσαμε πολύ λίγο. Εμείς την επόμενη εβδομάδα στο Γκάζι στην Τεχνόπολη θα κάνουμε ένα event, έκθεση και συνέδριο. Και μπορεί ο κόσμος να έρθει να τα δει από κοντά, να δει τα πάντα, να μιλήσει με ειδικούς, με μηχανικούς. Έχουμε ένα δίκτυο 200 μηχανικών σε όλη την Ελλάδα. Και να βρει λύσεις στα προβλήματά του. Παρασκευή μεσημέρι μέχρι Σάββατο βράδυ στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Υπέροχο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα πάμε σε καταπληκτικό.